το πρώτο θέμα της σημερινής ημερίδας είναι η ενδοκρινική όγκη του μεσοθωρακίου. Είναι ένα θέμα που, όπως ξέρετε, δεν απασχολεί πάρα πολύ τους θωρακοχειρουργούς. Εν τούτης, είναι ένα κομμάτι της ειδικότητας και εμείς έχουμε την τύχη στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ να έχουμε τους χειρουργούς των ενδοκρινών αδένων και μάλιστα τον πρόεδρο της εταιρείας χειρουργικής ενδοκρινών αδένων, τον κύριο Κεσίσογλου. Και όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάποια εμπλοκή μαζί με τους χειρουργούς ενδοκρινών αδένων. Έχουμε. Και ο κύριος Κεσίσογλου, διευθυντής της τρίτης γάμα χειρουργικής του νοσοκομείου ΧΕΠΑ, θα μας πει για την πρωτοπαθή και ενδοθωρακική βροχοκύλη, πότε είναι απαραίτητη η συμβολή του θωρακοχειρουργού στη χειρουργική αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων. Κύριε Καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Καθηγητά. Θα μπορούσα να απαντήσω με μία διαφάνεια, όπως κάποτε είχε κάνει κάποιος, ώστε να μας κάνει μάθημα κάποιος και έδειξε μία διαφάνεια, αλλά δεν θα το κάνω αυτό. Λοιπόν, η ενδοθωρακική βροχοκύλη καταρχάς δεν είναι σπάνια. Ένα πρόβλημα είναι η κακοήθεια. Τα ποσοστά ποικίλουν, υπάρχει μεγάλο εύρος ποσοστών. Αλλά είναι μια ένδειξη για χειρουργική επέμβαση ακόμα και επί απουσία συμπτωμάτων. Το τονίζω από τώρα γιατί είπατε ότι πρέπει να καταθέσουμε και την προσωπική μας άποψη. Αν ψάξουμε τους αρρώστους, έχουν συμπτώματα. Και είτε μέσω τραχυλικής τομής, είτε εξωτραχυλικά θα. Αυτό αλλάζει μόνο το. Δεν θέλω. Μπορεί να προσπελαστεί είτε μέσω της τραχυλικής τομής, είτε εξωτραχυλικά. Ένα πρόβλημα είναι η ανομοιογένεια των ορισμών. Τι είναι ενδοθωρακική βροχοκύλη? Παίζει από εδώ και πολλά χρόνια. Ο Κράιλ έλεγε ότι είναι βροχοκύλες οι οποίες πάνε μέχρι το αρτικό τόξο. Λέχει όταν η μέγιστη διάμετρό τη είναι από το μικρότερο από το θωρακικό στόμιο. Άλλοι ότι οποιοδήποτε επέκταση μέσα στο θώρακα. Η Ντεσόζα και Σμιθ, αν το 50% τη συνολική μάζα βροχοκύλη είναι εντό του μεσοθωρακίου. Άλλοι αν επεκτείνεται κατά δύο δάχτυλα κάτω από το θωρακικό στόμιο. Άλλοι αν φτάνει μέχρι το αρτικό τόξο την κανένα τραχεία ή ο κάτω πόλο τη διέρχεται κάτω από τα υποκλίδια αγγεία. Σίγουρα είναι εκείνη που έχει κατέλθει κάτω από το επίπεδο του εισόδου του θώρακα και το 50% είναι μια κλασική γνώση πια. Αν η μάζα τη πάνω από το 50% βρίσκεται κάτω από το θωρακικό στόμιο, μιλάμε για καταδιόμενη ενδοθωρακική βροχοκύλη. Επίσης, αν ένα μεγάλο μέρος της απαιτεί προσπέλαση δια του μεσοθωρακίου, αν βρίσκεται όπως είπαμε δύο δάχτυλα κάτω από το στόμιο, και εκείνη που φτάνει στο ύψος του αρτικού τόξου ή του τετάρτου θωρακικού σπονδύλου στην ακτινογραφία θώρακος. Ο Χουίνς και οι συνεργάτες κάνανε μια κατάταξη των ενδοθωρακικών βροχοκυλών και την ανάλογη προσπέλαση. Έτσι, αν είναι πάνω το αρτικό τόξο, μπορούμε να τη βγάλουμε μέσα μια τραχυλική τομή. Αν φτάνει μέχρι το αρτικό τόξο στο περιθώριο, στη διατομή τη λαβή του στέρνου μόνο. Από εκεί και κάτω, αν φτάνει μέχρι το δεξιό κόλπο, θα πρέπει να γίνει μια πλήρη στερότομη. Η ενδοθωρακική βροχοκύλη μπορεί να είναι είτε πρωτοπαθής είτε δευτεροπαθής. Τι σημαίνει αυτό? Πρωτοπαθής σημαίνει ότι είναι μια βροχοκύλη που αναπτύσσεται από κύτταρα, θηριωδικά κύτταρα έκτοπα που βρίσκονται μέσα στο μεσοθωράκιο. Αυτή είναι η σπανιότερη, λιγότερο από 1%. Δεν έχει καμιά σύνδεση με τον τραχυλικό θηριωδή και η αιμάτωσή τη, αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι από αγγεία του μεσοθωρακίου. Αντιθέτως, η δευτεροπαθής ενδοθωρακική βροχοκύλη προέρχεται από ανάπτυξη προς τα κάτω θηριωδικού ιστού, του τραχυλικού θηριωδούς, είτε στο πρόσθετο μεσοθωράκιο είτε στο πίστο μεσοθωράκιο και η αιμάτωσή της είναι από τις άνω και κάτω θηριωδικές αρτηρίες. Είναι μια κατάσταση με αργή ανάπτυξη, μια κατάσταση η οποία εκδηλώνεται σε μέσες ηλικίες. Σε ένα ποσοστό 20-30% δεν υπάρχει ψηλαφυτήμα στο τράχυλο. Και τα συμπτώματά της οφείλονται στον όγκο της και στη θέση της. Έτσι είναι συμπτώματα εκπιέσεως είτε στους αεραγωγούς με βήχα, λίμωξη, δύσπνοια και ασφυξία, είτε στον ισοφάγο και στα αγγεία από δυσφαγία μέχρι σύνδρομο άνος κύλης βλέβας. Το πρόβλημα είναι η κακοήθεια. Υπάρχει δυνατή περίπτωση να υπάρχει κακοήθεια στην ενδοθωρακική βροχοκύλη, αλλά οι στατιστικές δείχνουν ότι τα ποσοστά είναι τα ίδια, όπως και οι ιστολογικοί τύποι με τους καρκίνους που εντοπίζονται στον τραχυλικό θηριοειδή. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την κακοήθεια, διότι είναι μια κατάσταση, είναι μια μάζα η οποία είναι δύσκολα προσπελάσιμη. Ενώ η FNA στην τραχυλική βροχοκύλη είναι μια στάνταρ παρέμβαση, στην ενδοθωρακική βροχοκύλη είναι αδύνατη.
Όμως ξέρουμε ότι υπάρχουν καταστάσεις που συντείνουν στο να υπάρχει κακοήθεια, όπως η μεγάλη ηλικία, το ιστορικό θηροειδοπάθειας, ακτινοβολία, αν στην αξονική βρούμε θρομβωτικό υλικό μέσα στις φλέβες ή αν υπάρχει βράχος φωνής όταν ο άλλος ήδη έρθει σε εμάς. Η διάγνωση θα μπει, όπως σε όλες τις καταστάσεις, κλινικά και απεικονιστικά, με την αξονική τομογραφία να αποτελεί το χρυσό στάνταρ. Αυτή είναι η εξέταση η οποία θα δώσει πολλές ενδείξεις, πολλά στοιχεία για να προσπελάσουμε για να αντιμετωπίσουμε την εδωρική βροχοκύλη. Θα μας δώσει μια ποσοτική εκτίμηση του εδωρικού τμήματος, μια εκτίμηση του σχήματος, έχει μεγάλη σημασία και θα πούμε παρακάτω, και είναι η μόνη προηγηρητική εξέταση η οποία μπορεί να προβλέψει αν απαιτείται στερνοτομή ή πλάγια θωρακοτομή, ανάλογα με τη θέση και την επέκταση της βροχοκύλης και ανάλογα με το σχήμα της. Γιατί έχει μεγάλη σημασία αν αυτή η μάζα που βρίσκεται στο θωράκι μπορεί να βγει μέσα από το θωρακικό στόμιο. Αντιμετώπιση, σαφώς, το χειρουργική. Γιατί χειρουργική, διότι υπάρχει κίνδυνος απόφραξης του ραγού, διότι υπάρχει κίνδυνος κακοήθειας, διότι, όπως είπα και προηγουμένως, αν ψάξουμε τους αρρώστους, έχουν συμπτώματα από αυτή την κατάσταση και είναι μια κατάσταση η οποία ναι μεν εξελίσσεται αργά, αλλά έχει την τάση να αυξάνεται προοδευτικά. Και το πρόβλημα είναι ποιος θα την αντιμετωπίσει. Αν οι χειρουργοί που θα την αντιμετωπίσουν είναι ειδικοί με το θέμα, τότε η νοσηρότητα είναι αρκετά χαμηλή. Εδώ σας παραθέτω μια στατιστική από μια μελέτη που έγινε στην περιοχή της Νέας Υόρκης, σε διάφορα κέντρα, όπου παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος εμπλοκών. Τα ποσοστά που βλέπετε είναι μεγαλύτερα στις ενδοθωρακικές βροχοκύλες από τις απλές βροχοκύλες. Οι επιπλοκές λίγο πολύ είναι οι ίδιες. Οι επιπλοκές της θηροειδεκτομής, κάκος του λαρυγικού νεύρου, υποπαραθυροειδισμός και μεταχειρητική αιμορραγία. Αλλά σε αυτή την κατάσταση υπάρχει και μια αυξημένη συνειδητότητα 1,4 αντί 0,1 στην κλασική θηροειδεκτομή. Κλασική, ας το πω, στην τραχυλική θηροειδεκτομή. Η προσέγγιση. Ευτυχώς στο μεγαλύτερο ποσοστό γίνεται μέσω της τραχυλικής τομής. Στερνοτομή απαιτείται σε ένα μικρό ποσοστό. Και σημαντικότερο κριτήριο είναι πάλι η αξονική τομογραφία. Αυτή θα μας δώσει στοιχεία αν υπάρχει έκτοπη βροχοκύλη, πρωτοπαθής βροχοκύλη, ανεξάρτητη από τον τραχυλικό θηροειδή, ο όγκος της, η έκταση, πόσο πάει, αν παγαίνει κάτω από την καρίνα, ή η υποψία κακοήθειας. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τους ασθενείς, τους ασθενείς οι οποίοι θα απαιτήσουν θωρακική προσπέλαση. Διότι αυτό θα μας δώσει δυνατότητα να έχουμε ένα καλύτερο σχεδιασμό και προετοιμασία και αν χρειαστεί θα εμπλέξουμε τους φίλους μας, τους θωρακοχειρουργούς. Αν θα χρειαστεί να έχουμε ειδικό εξοπλισμό ή να έχουμε νοσηλεία σε ΜΕΘ, θα εμπλέξουμε τους φίλους μας, τους ανεσιολόγους. Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση στους ασθενούς, αυτό θα μας δώσει δυνατότητα η αξονική και φυσικά η κατάλληλη συνένεση, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, τα ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας είναι υψηλότερα σε μια ενδοθωρακική βροχοκύλη. Οι ενδείξεις στερνοτομής κατά καιρούς έχουν αναφερθεί πολλές. Αυτά που βλέπετε όλα έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι αυτό εδώ πέρα. Όταν από μια τραχυλική προσπέλαση δεν μπορεί να μετακινηθεί με ήπιες σε εισαγωγικά κινήσεις, όταν απαιτείται υπερβολική έλξη κατά την επέμβαση και όταν δεν μπορεί να ψηλαφερθεί το κατώτερο άκρο της. Αν θέλει την προσωπική μου εμπειρία, όταν τις περισσότερες φορές όταν το βάζω το δάχτυλό μου σε έναν άρρωστο ο οποίος έχει κάνει επαρκή υπερέκταση, όχι όπως χθες που χειρούργουσα μέσα σε μια λακκούβα γιατί ο άρρωστος λόγω προβλημάτων από την αυγενική μοίρα δεν μπορούσε να κάνει επέκταση. Όταν βάζω το δάχτυλό μου και πιάνω τον κάτω πόλο, μπορώ να το φέρω επάνω. Η ύπαρξη κακοήθειας προεγχειρητικά είναι μια ένδειξη στερνοτομής. Δυστυχώς η FNA είναι πρακτικά αδύνατη. Όταν όμως έχουμε άλλα στοιχεία, όπως είπα, βλάβες προσκολλημένες σε δομές του μεσοθωρακίου, όταν έχουμε μεγάλα καρκινώματα με πιθανότητα διασποράς, και ειδικά κατά την έλξη τους, όταν έχουμε ήδη πιθανή εξωθυρεοειδική επέκταση και όταν υπάρχει ανάγκη για εκτομή μεσοθωρακικών λεφαδένων. Η αξονική τομογραφία θα μας εκτιμήσει τον όγκο, ένας μεγάλος όγκος ο οποίος δεν μπορεί να αφαιρεθεί με ασφάλεια διαμέσου του θωρακικού στομίου. Τα 10 εκατοστά άλλοι βάζουν ακόμη μεγαλύτερα, 20 εκατοστά, αν υπάρχει πρωτογενής βέβαια βροχοκύλη ή αν επεκτείνεται στο οπίστιο μεσοθωράκιο. Τότε μάλλον θα χρειαστεί μια στερνοτομή. Πότε λοιπόν χρειαζόμαστε τη συμβολή των θωρακοχειρουργών, εμείς η γενική χειρουργία, ασχολούμενοι ειδικά με το θέμα, για να προσπελάσουμε να αντιμετωπίσουμε μια ενδοθωρακική βροχοκύλη? Όταν δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε μέσω της τραχυλικής τομής.
αυτή και μόνη διαφάνεια θα έφτανε, νομίζω. Ευτυχώς για μας, η συντονιστική πλειοψηφία των περιπτώσεων μπορεί να ολοκληρωθεί μέσω της τραχυλικής τομής. Πιστεύω και για τον άρρωστο. Αλλιώς θα χειρουργήσουμε στα χειρουργεία της θωρακοχειρουργικής, της καρδιοχειρουργικής, με διαθεωρητική προσπέλαση και ανάλογα με τις ενδείξεις που έχουμε την αξονική τομογραφία, είτε θα κάνουμε μια απλή διατομή του στέρνου, είτε μια πλήρη στερνοτομή, είτε μια πλάγια θωρακοτομή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον καθηγητή κύριο Κεσίσογλου. Στο τέλος νομίζω να γίνουν, κύριε Πρόεδρε, οι ερωτήσεις. Καλησπέρα και από μένα.